με άποψη. Total Football. Εκτάκτως αυτή την Κυριακή στις 11 παρατέταρτο το βράδυ στο Open. Το ανοιχτό κανάλι. Πολύ καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα. Τα λέμε πρώτη φορά. Καλημέρα και στους ακροατές και στους τηλεθεατές μας. Και σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συνέστη καλά. Μαζί με τον κύριο Αμυρά και τον κύριο Γκουτζάνη, θα τα πούμε για όλη την επικαιρότητα. Από τους φερέλπιδες πολιτικούς του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χαρίτσης, από τη νέα γενιά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Και με καλά σχόλια, νομίζω, από όλα τα κόμματα. Κύριε Χαρίτση, να ξεκινήσουμε με ένα θέμα της επικαιρότητας που αφορά την κυβέρνησή σας. Αφορά ένα νόμο έμβλημα, το νόμο του κυρίου Κατρούγκαλου. Χθες είχαμε απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας με πλήρη ανατροπή ουσιαστικά. Είχε επενδύσει ο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι θυμάμαι, έλεγε ότι καθίσταται βιώσιμο το ασφαλιστικό. Τώρα, βάσει τη απόφαση του ΣΤΕ, προκύπτει παράνομη περικοπή επικουρικών και αδικία επί της ανταποδοτικότητας. Πιστεύετε ότι έκανε λάθος ο κύριος Κατρούγκαλος, αν και συνταγματολόγος? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, την απόφαση του ΣΤΕ πρέπει να την διαβάσουμε στην πληρότητά της. Η απόφαση του ΣΤΕ μιλάει για έναν νόμο ο οποίος στον πυρήνα του, στην ουσία του, κρίθηκε συνταγματικός. Και αναφέρομαι στον ΕΦΚΑ. Και αναφέρομαι στον ΕΦΚΑ, στη δημιουργία του ΕΦΚΑ, όπως επίσης και στη δημιουργία αυτό ενός ενιαίου ταμείου, το οποίο συνένωσε αυτό το κατακαιρματισμένο σύστημα το οποίο είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, ο νόμος κρίθηκε συνταγματικός και ως προς τον επανυπολογισμό των συντάξεων που έγιναν το 2016. Από εκεί και πέρα υπάρχουν βεβαίως προβληματικές πτυχές σε αυτήν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μία, θα έλεγα, είναι και σε ένα βαθμό κατανόητη, μιας και αναφέρεται στις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίες έτσι κι αλλιώς όμως έχουν μειωθεί από 1η-1η του 2019. Υπάρχει το ζήτημα των επικουρικών, που εκεί πράγματι είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Συνολικά λοιπόν, ο νόμος, αυτή μεγάλη μεταρρύθμιση, και γι' αυτό δεν κατανοώ, αν θέλετε, και κάποια πρωτοσέλιδα που είδα σήμερα το πρωί ερχόμενο στην εκπομπή σας, που μιλούν για πλήρη ανατροπή της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης. Νομίζω ότι στον πυρήνα της, στην ουσία της, η μεταρρύθμιση κρίνεται συνταγματική. Από εκεί και πέρα, οι επιμέρους πτυχές πρέπει να ειδωθούν με ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, πολιτικά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή μέσα και από αυτή την απόφαση του ΣΤΕ ανοίγει το ζήτημα των επικουρικών συντάξεων, του πυλώνα της επικουρικής ασφάλισης, και επειδή είδα και κάποιες δηλώσεις και από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Βρούτση, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση να διανοηθεί ότι πατώντας πάνω στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα προχωρήσει σε ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Αυτό νομίζω είναι κατά τη γνώμη του πάρα πολύ κρίσιμο. Στο κομμάτι της αντισυνταγματικότητας, για παράδειγμα στο θέμα της ανταποδοτικότητας, υπάρχει μια αδικία. Ένας που δουλεύει 42 χρόνια με έναν που δουλεύει 12 να παίρνουν τα ίδια ποσά. Στο κομμάτι των επικουρικών λέει το ΣΤΕ ότι δεν είχαν γίνει αναλογιστικές μελέτες. Θα επιμείνω λοιπόν. Μπορεί να επιληθεί, νομίζω, πάρα πολύ γρήγορα με την προσκόμιση της αναλογιστικής μελέτης, ειδικά για αυτό το κομμάτι. Νομίζω το είδατε και στη δήλωση της αρμόδιας με άρχη μας της κυρίας Αχτσόβλου. Για να οδηγηθούμε τώρα σε αυτή την απόφαση του ΣΤΕ, προφανώς υπάρχουν ζητήματα. Ήταν λάθος του κυρίου Κατρούγκαλου, ο οποίος, θα επαναλάβω, ήταν συνταγματολόγος, για να τα βρούμε τώρα όλα αυτά μπροστά μας. Κυρία Μαυραγάνη, νομίζω ότι. Το θέμα της αδικίας, αυτό για παράδειγμα, νιώθετε ότι κάνατε λάθος? Νομίζω, κυρία Μαυραγάνη, ότι αυτό το οποίο έγινε το 2016, σε πάρα πολλές δύσκολες συνθήκες, και αυτό το οποίο νομίζω όλοι μας μπορούμε να. Πρόθυρα της κάνει μια πάρα πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία προσπάθησε να αντιμετωπίσει αυτό το πολύ κρίσιμο ζήτημα για εκατομμύρια συμπολίτες μας. Και γιατί ξυλώνεται τώρα? Στην ολότητά του και στην πληρότητά του. Αυτό έγινε το 2016 με αυτή τη μεταρρύθμιση, και επαναλαμβάνω, η μεταρρύθμιση αυτή κρίνεται συνταγματική ως προς τη φιλοσοφία της, ως προς τη λογική της, ως προς τις βασικές της αρχές. Από εκεί και πέρα, επιμέρους στοιχές πρέπει βεβαίως να. Η φιλοσοφία όμως, αυτό που λέει και η ΦΕΗ νωρίτερα, η φιλοσοφία του νόμου Κατρούγκαλου περί αναλογικότητας, αυτή κρίθηκε αντισταγματική. Γιατί, και να πω, και πολιτικά σας στήχησε,
και πολύ περισσότερο τελικά το ασφαλιστικό, το επιβάρυνε. Γιατί όθησε ουσιαστικά τη μαύρη εργασία, ένας ο οποίος αμείβεται ή εργάζεται με 40 χρόνια να έχει την ίδια σύνταξη με κάποιον που έχει 15 χρόνια, δηλαδή ισοπαίδωση προς τα κάτω. Και αυτή η αναλογικότητα κρίθηκε αντισταγματική. Αυτή η φιλοσοφία δηλαδή. Νομίζω, κύριε Αμυρά, ότι η βασική φιλοσοφία καταρχάς της μεταρρύθμισης ήταν η ενιοποίηση σε ένα ταμείο. Να μην έχουμε. Είναι διαδικαστικό όμως, κύριε Χαρίτση. Η φιλοσοφία είναι η αναλογικότητα. Είναι να υπάρχει, αν θέλετε, και μια δικαιοσύνη ώστε να μην έχουμε πάρα πολλούς συνταξιούχους πολλών διαφορετικών ταχυτήτων. Αυτή ήταν μια βασική. Θέλω την άποψή σας. Επιτρέψτε όμως, επειδή το ερώτημα του κυρίου Αμυρά. Επειδή το ερώτημα του κυρίου Αμυρά έχει ενδιαφέρον. Να το πούμε στο σύνολό του. Δεν είναι άδικο κάποιος να δουλεύει 42 χρόνια και να παίρνει τα ίδια χρήματα με κάποιον που δούλευε 15. Σε αυτό το αισθάνεστε ως δίκαιο? Όχι. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι έχει μια μεγάλη προσπάθεια να μπουν ενιαίοι κανόνες για όλους. Αυτή ήταν η προσπάθεια η οποία έγινε το 2016. Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Ήδη από την, και από την αρχή του 2019, περισσότερο από 600.000 συνταξιούχοι είδαν αυξήσεις στις συντάξεις τους. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι μέχρι το 2015 υπήρχαν 12 συνεχόμενες μειώσεις των συντάξεων. Με τον νόμο Κατρούγκαλου, 12 συνεχόμενες μειώσεις των συντάξεων. Η μεγάλη επιβάρυνση των συνταξιούχων υπήρξε την πενταετία 10 με 14. Εκεί υπήρξε πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Έγινε μεγάλη προσπάθεια, γιατί παρόλες αυτές οι επιβαρύνσεις στους συνταξιούχους, το σύστημα ήταν ελλειμματικό. Με τον ΕΦΚΑ για πρώτη φορά το 2018 έχουμε ένα σύστημα το οποίο εμφανίζεται πλεονασματικό. Άρα το αυτή είναι μια πάρα πολύ. Αυτή την απόφαση, κύριε Υπουργέ. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η απόφαση του ΣΤΕ, κατά τη γνώμη μας, εμπεριέχει και μερικά πάρα πολύ προβληματικά στοιχεία. Όμως, η απόφαση είναι αυτή που είναι. Από εδώ και πέρα, αυτό το οποίο πολιτικά, κατά τη γνώμη μας, έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι να μην αξιοποιηθεί αυτή η απόφαση από την κυβέρνηση, έτσι ώστε να προχωρήσει σε ιδιωτικοποίηση τη επικουρική ασφάλιση, αυτό το οποίο έχουμε δει και προεκλογικά και μετεκλογικά να τίθεται στο θα τραπέζι. Θα δούμε ποια θα είναι η πρόταση τη κυβέρνηση. Να πάμε λίγο στο προσφυγικό για να προλάβουμε. Τα λέγαμε και προηγουμένως, είναι μια κατάσταση εκτός ελέγχου δυστυχώς, που όπως τη ζούμε αυτές τις μέρες, πάει πάλι να δημιουργηθεί σαν βόμβα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή το ζήσατε κι εσείς σε πολύ μεγάλη ένταση, όλο το πρώτο κομμάτι. Πράγματι. Τι διαφορετικό έχει η σημερινή κατάσταση από την εκτός ελέγχου κατάσταση τη ειδωμένη? Το λέω με την έννοια ότι ασκείται και τώρα κριτική στην κυβέρνηση εσείς ότι είναι εκτός ελέγχου και αυτή τότε σας ασκούσε την ίδια κριτική ότι και τότε εκτός ελέγχου ήταν. Θα σας εξηγήσω. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να κάνω δύο σχόλια για το προσφυγικό. Γιατί εδώ παρατηρούμε από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης σήμερα, πρώτα απ' όλα θα έλεγα μία διαδρομή την οποία έχει διανύσει 360 μοιρών. Τι εννοείται? Και τι εννοώ με αυτό? Ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια όντας αντιπολίτευση. Με έναν καταγγελτικό λόγο και με μια καταστροφολογία απέναντι στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το πολύ κρίσιμο ζήτημα. Θυμόμαστε τότε όταν το τρομερό καλοκαίρι του 2015 κλήθηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να διαχειριστεί ουσιαστικά αυτήν την τεράστια κρίση εκ μέρους όχι της χώρας μας αλλά της Ευρώπης ολόκληρης. Για να έχουμε υπόψη μας ότι κληθήκαμε να διαχειριστούμε μια κρίση εκ μέρους της Ευρώπης. Αλλά εκείνη την περίοδο δεχτήκατε και έντονη κριτική, γιατί είχαν ακουστεί και τα περίφημα αλλιάζονται και εξαφανίζονται. Δεν θα ολοκληρώσετε. Και θέλω να σας ρωτήσω. Λέγατε ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Για όλα, για όλα. Αν το έχετε μετανιώσει και αν κακώ συμβαίνει. Λέμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση σήμερα τη Νέα Δημοκρατία, η τότε αντιπολίτευση, ξεκίνησε με αυτή την ακατάσχετη καταστροφολογία. Είδαμε με το που εκλέχθηκε η νέα κυβέρνηση, τώρα τον Ιούλιο, να γίνεται, αν θέλετε, μια αλλαγή στάσεις και να μιλάει επιτέλους, εγώ θα πω, για γεωπολιτικές διαστάσεις αυτής της προσφυγικής κρίσης. Πρώτη φορά το είπε μετά τις εκλογές. Είδαμε επίσης, για παράδειγμα, των συνθήκες στην Μόρια μέσω μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης. Και τώρα, τώρα η κυβέρνηση που βλέπει τα πολύ δύσκολα, που βλέπει τη συνθετότητα του προβλήματος και που αντιμετωπίζει και τα ζητήματα που προέκυψαν μετά από τη δική της αδράνεια, επιστρέφει σε μια καταστροφολογία και επιστρέφει σε μια ακατάσταση απέναντι. Κύριε Χρόσβο, μου επιτρέπετε κάτι. Αυτή είναι κριτική σε αυτή την κυβέρνηση, μπορείτε να την κάνετε. Ας πούμε, λογικό είναι. Εσείς κρίνεστε για άλλο πράγμα ή πρέπει να απαντήσετε σε άλλο πράγμα. Ότι από τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2015, με τις δηλώσεις τότε και της κυρίας Χρυστοδουλοπούλου και έβλεπε ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα κτλ. Προφανώς εννοούσατε ότι δεν φυλάσσονται τα θαλάσσια σύνορα, όχι ότι δεν έχει σύνορα η χώρα. Αλλά τέλος πάντων φτιάξατε ένα τέτοιο προφίλ για τη χώρα που ήταν σαν να προσκαλούσε αυτούς τους πρόσφυγες, η μετανάστευση να έρθουν εδώ. Αυτό είναι η κριτική την οποία δέχεστε. Οι κυβερνήσεις, επιτρέψτε να σας πω, κρίνονται
εκ του αποτελέσματος. Κρίνονται από το παραγόμενο έργο τους. Και πρέπει επιτέλους και στη χώρα μας, και ειδικά σε ένα τέτοιο σύνθετο ζήτημα, να μιλάμε με στοιχεία. Αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα είναι ότι τέλος του Ιουνίου του 2019, μετά από μια τεράστια προσπάθεια η οποία έγινε, ειδικά το τελευταίο διάστημα, επιτρέψτε μου να πω, στη Μόρια υπήρχαν 5.500 άνθρωποι. Σήμερα στη Μόρια είναι σχεδόν 13.000 άνθρωποι μέσα σε λιγότερο από 3 μήνες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χαρίτση, σε δύο χρόνια όμως, γιατί μιλάτε για αποτελέσματα, να. Η βασική κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση είναι ότι η υπηρεσία ασυλού δεν λειτουργήσε. Ξέρετε πόσες ήταν. Καλά κάνετε και το δηλαδή... Ξέρετε πόσες ήταν οι υπηρεσίες ασύλου οι οποίες μας παραδόθηκαν το 2015. Τρεις. Ναι, γιατί τότε δεν υπήρχε μεγάλο ζήτημα, κύριε Χαρίτση. Δεν υπήρχε. Η κρίση είχε ξεκινήσει από το 2014, επιτρέψτε μου να σου πω, κύριε Μοιρά. Η μεγάλη τραγωδία στο Φαρμακονήσι, όπως το θυμάστε, ήταν το 2014. Στη Συρία ξεκίνησε από το 2011. Αλλά προσφυγικές και μεταναστευτικές ερώτησες από το 2015 και μετά. Μίλησα και εγώ λοιπόν για την προσπάθεια η οποία έγινε αυτό το περίπου το καλοκαίρι του 2015. Αλλά και για όλοι. Για να δίνετε το άσυλο. Δεν υπήρχαν δομές. Όσες φορές καλούσαμε εδώ και τον κύριο Μουζάλα και τους άλλους αρμόδιους υπουργούς. Δεν υπήρχαν επιτροπές για τους πρόσφυγες. Μας άφηναν κάθε φορά υποσχέσεις ότι αυτό θα προωθηθεί. 69.500 εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου και δείχναμε προηγουμένως μια κάρτα της Die Welt που λέει ότι γινότανε η πρωτόδικη διαδικασία και δεν ακολουθήθηκε ποτέ η δεύτερη. Εγώ δεν είχαμε επιστροφές στην Τουρκία. Έχετε ευθύνη γι' αυτό ή όχι? Θα σας πω, κύριε Μαυραγάνη, για το άσυλο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα τελευταία δύο χρόνια που υπήρξε μια πολύ μεγάλη επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας, εξετάστηκαν σχεδόν 100.000 αιτήσεις. Είναι τεράστιο το νούμερο. Επιστράφησαν στην Τουρκία περίπου 1.800, στους οποίους θα μου επιτρέψετε όμως να μιλήσω. Στους οποίους πρέπει να προσθεθούν αυτοί οι οποίοι οικειοθελώς επέστρεψαν στις χώρες με το πρόγραμμα οικειοθελούς επιστροφής που ήταν 17.000, πρέπει να προσθεθούν οι 20.000 οι οποίοι μέσω του προγράμματος Relocation μέχρι το 2017 επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους στην Ευρώπη. Άρα τι μας λέτε, είναι λοιπόν μια πολύ μεγάλη. Όχι, μείναν τόσες εκκρεμότητες. Αυτή είναι και η μεγάλη, κυρία Μαυραγάνη, αυτή είναι και η τεράστια διαφορά την οποία έχουμε εμείς με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα εμείς δεν θα πούμε. Εμείς δεν θα πούμε ποτέ. Δεν δίνουν 40.000. Δεν θα πούμε ποτέ. Ναι, εμείς δεν θα πούμε ποτέ, Ελλάδα. Κυρία Μαυραγάνη, παρακαλώ, ότι όλα έγιναν σωστά. Εμείς ποτέ δεν θα πούμε ότι δεν υπήρχαν προβλήματα. Έγινε λάθος ότι είχαμε να διαχειριστούμε μία κρίση, μία τεράστια κρίση, κεφαλαιόδη κρίση για την ανθρωπότητα ολόκληρη, όχι για τη χώρα μας. Mm-hmm. Και αυτό έγινε σε πολύ δύσκολες συνθήκες, με μία χώρα με τεράστιες οικονομικές δυσκολίες και παρόλα αυτά κατορθώσαμε αυτή την κρίση να τη διαχειριστούμε με όρους ανθρωπισμού αλλά και με όρους αποτελεσματικότητας. Αυτό όμως το οποίο βλέπουμε σήμερα, γιατί σήμερα βρισκόμαστε με μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας η οποία όλο το προηγούμενο διάστημα, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, σπεκούλαρε πάνω σε αυτό το ζήτημα ως αντιπολίτευση, κράτησε μια στάση εντελώς αρνητική στην προσπάθεια η οποία γίνονταν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα, επειδή μιλήσατε για επιστροφές, mm-hmm. πόσες επιστροφές έχουν γίνει τους τελευταίους τρεις μήνες? Μηδέν. Ούτε μία. Αλλά αλλάζει όμως η διαδικασία του ασύλου. Έχουμε λοιπόν προκειμένου έχει μια κυβέρνηση. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία υποσχέθηκε ότι θα λύσει το πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Βλέπουμε τις ροές στο Αιγαίο να αυξάνονται. Βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη παράλληλα να λέει ότι μετά τη συνάντησή του με τον κύριο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Έχει ανακοινώσει κάποια μέτρα, θα κριθεί επί αυτών των μέτρων και για το άσυλο που λέτε. Θα δούμε αν στην τριμηνία που λέει θα το δίνει. Η συνάντηση αυτή τελικά οδήγησε σε αύξηση των ροών τις επόμενες ημέρες. Αυτή ήταν η επιτυχία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως δημοσίως στο τελευταίο briefing είπε ότι έχουν μειωθεί τις τελευταίες μέρες. Κάνετε λάθος. Στο briefing της περασμένης εβδομάδας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχουν αυξηθεί. Γι' αυτό άλλωστε έχει αυξηθεί και ο πληθυσμός στη Μόρια από τις 5.500 τον Ιούλιο στις 13.000 σήμερα. Επιτρέψτε μου, επειδή ξέρω ότι τηλεοπτικός χρόνος είναι αμήλικτος και τρέχει πολύ γρήγορα. Χρόνος, ναι. Στα του ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχετε ιτηθεί βέβαια με ένα 32%, δεν είστε και ακριβώς ιτημένοι. Αλλά με αυτό το ποσοστό θα ήθελα να ρωτήσω γιατί ανοίγονται τόσα θέματα. Έχουμε δεξιά πολυκατοικία με τους κυρίους και τις κυρίες από τους ΑΝΕΛ. Έχουμε αντίδραση από τους τέσσερις για τους υδρογονάνθρακες. Έχουμε γκρίνια από τον κύριο Τσακαλώτο. Πώς το εξηγείτε αυτό?
για ένα κόμμα που έχει κερδίσει με 30%. Έχει χάσει, αλλά έχει ένα 32%. Γιατί τόση μουρμούρα? Δεν κατάλαβα από πού προκύπτει η μουρμούρα. Αυτό δεν είναι όλα τα ζητήματα. Περισσότερο... Για πασοκοποίηση συζητείτε. Θα σας εξηγήσω. Η πασοκοποίηση αριστερά ή αριστερά. Προσπαθώ να προσαρμοστώ λίγο και στη δημοσιογραφική αργόπερη μουρμούρα, ξέρετε. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι στις εκλογές 7 Ιουλίου ιτήθηκε. Ήταν μια καθαρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Όμως, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, mm-hmm. με ένα ποσοστό στο 32% περίπου που τον καθιστά το μεγαλύτερο κόμμα της αριστεράς στην Ευρώπη, εδραιώνεται ως η βασική πρωταγωνιστική δύναμη στο προοδευτικό μέρος, αν θέλετε, του πολιτικού φάσματος. Αυτό πλέον είναι αναντήρητο, είναι αδιαφυσβήτητο, είναι εδραιωμένη αυτή η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως, περνώντας στην επόμενη φάση και όντας αξιωματική αντιπολίτευση πλέον, mm-hmm. ο ΣΥΡΙΖΑ επανατοποθετείται και επαναπροσεγγίζει όλους αυτούς τους ανθρώπους, το 1.800.000 ψηφοφόρους του, και προχωράει σε μια οργανωτική αναβάθμιση για να μπορέσει να εντάξει όλους αυτούς τους ανθρώπους στην πολιτική προσπάθεια. Όλα αυτά που σας περιέγραψα δεν υπάρχουν. Στην πολιτική προσπάθεια. Δηλαδή για τον κόσμο, αυτό το είναι, αυτό είναι το μείζον. Το μείζον για μας είναι αυτή η γύρωση με τον κόσμο ο οποίος μας ψήφισε, αλλά και πολύ άλλο κόσμο, ο οποίος το τελευταίο διάστημα και με τα πεπραγμένα που ήδη έχουμε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εκδηλώνει μια έντονη ανησυχία για το πού πάει η Έχετε κατάσταση. Έχετε όλη την ίδια άποψη για το πώς πρέπει να προσεγγίσετε αυτόν τον κόσμο. Απολύτως, και αυτό επιβεβαιώθηκε και στην Κεντρική Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα. Μιλάτε για τις γκρίνιες, αλλά όταν υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, την αποσιωπάτε. Με δυστυχώς. Κάποιο τρόπο καλύπτει την γκρίνια, εσείς, υπάρχει τελική. Εσείς οι δημοσιογράφοι. Εσείς οι δημοσιογράφοι. Και εσείς τα κόμματα κάπως θα βρίσκετε στο τέλος. Εμείς έχουμε μάθει. Επιτρέψτε και τα αίτια της ΣΥΔΑ θα τα συζητήσετε. Εμείς έχουμε μάθει. Ο κύριος Λαμπουράρης είπε ότι καλό είναι να μην συζητηθούν τώρα. Εμείς έχουμε μάθει να τα συζητάμε όλα ανοιχτά, να τα συζητάμε όλα στα όρια μας. Να υπάρχει ένας πλούσιος προβληματισμός και διάλογος πάντα και έντονος πολλές φορές. Εμείς ποτέ δεν το κρύβουμε αυτά. Άρα λέτε στον κύριο Φλαμπουράρη θα τα συζητήσουμε. Εμείς ξέρετε, κυρία Μαυραγάνη, ποτέ δεν θα γίνουμε σαν άλλα κόμματα, σαν τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, που για πάρα πολλά χρόνια λειτουργήσαν με βαρονίες, λειτουργήσαν με πολλά κόμματα στη συσκευασία του ενός. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ανοιχτά συζητάμε όλα τα θέματα και ειδικά τώρα. Και επανέρχομαι σε αυτό, γιατί πραγματικά τώρα αυτό είναι. Αυτοκριτική δεν έχουμε ακούσει, κύριε Χαρίτση. Αντιπολίτευση από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα. Δεν έπρεπε να κάνουμε αντιπολίτευση. Όχι, πρέπει να κάνετε. Αλλά να κάνετε έχοντας θεωρώντας ότι έχετε κυβερνήσει 4,5 χρόνια. Ο ίδιος, αντιπολιτεύεστε σαν να μην έχετε κυβερνήσει 4,5 χρόνια. Κάνετε λάθος. Αυτό είναι το μείζον. Αυτό το οποίο έχουμε πει από την πρώτη στιγμή είναι ότι η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αντιπολίτευση βεβαίως μαχητική. Αυτοκριτική δεν έχετε κάνει. Αλλά θα είναι και μια αντιπολίτευση τεκμηριωμένη, γιατί ακριβώς έχουμε αυτή την εμπειρία της διακυβέρνησης των 4,5 ετών. Και σας υπενθυμίζω, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είχε το πολιτικό θάρρος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε ένα φόρουμ στο οποίο τον ακούει όλη η Ελλάδα, να βάλει ζητήματα αυτοκριτικής στην ομιλία του. Δεν ακούσαμε όμως ποτέ, επειδή μου το λέτε αυτό, επιτρέψτε μου να σας το επιστρέψω, δεν ακούσαμε ποτέ τη Νέα Δημοκρατία, που τώρα είναι και κυβέρνηση. Θα μπορούσα να απαντήσω για την Νέα Δημοκρατία, κύριε Χαρίτση. Δεν ακούσαμε ποτέ τη Νέα Δημοκρατία να εξηγεί, επειδή μιλάμε περί αυτοκριτικής και αφορά προφανώς το σύνολο του πολιτικού συστήματος η αυτοκριτική, να κάνει αυτοκριτική για τη στάση της στο Μακεδονικό, να κάνει αυτοκριτική για το προσφυγικό, να κάνει αυτοκριτική για την καταστροφολογία στην